τον Τσίμιροτ. Το γέμισμα του Τσίμιροτ, την μπάλα παίρνει ύψος, η κεφαλιά και δύο πλανέστης σε κόρνερ. Καλή προσπάθεια από τον Βιέν Σάκοφ. Ο Τζόλμα Κάμπος με τον Τιντάκ Βιλά θέλει να ξεφύγει ο επιθετικός του ΠΑΟΚ. Μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει παράλληλα ο Τσιγκρίνσκι, θα δώσει κάπως τη λύση. Επιμένει ο Τζόλμα Κάμπος. Το σούτ του Μπίσεσβάρ, η μπάλα στα δίχτυα. Ο ΠΑΟΚ με τον Μπίσεσβάρ ανοίγει το σκορ στο 24. Ο Τζόλμα Κάμπος είναι αυτός που τάραξε τα ήρεμα νερά της άμυνας της ΑΕΚ και ανοίγει το σκορ για τον δικέφαλο του Βόρα. Diego Μπίσεσβάρ, ο σκόρερ, ο Τζόλμα Κάμπος, ο παίχτης που δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τον γκολ. Δείτε πως θα αντέξει το μαρκάρισμα του Τιντάκ Βιλά. Κόβει ο Τσιγκρίνσκι, επιμένει ο Τζόλμα Κάμπος και με τον πλασέ ο Μπίσεσβάρ, αφού έχει ξεφύγει και πάλι ο Τζόλμα από τον Τσιγκρίνσκι, κάνει το ΠΑΟ ΚΑΕΚ 1-0 στο 24. Την παρουσία του στην πορεία της μπάλας εκεί άλλαξε ξανά πορεία, ενώ δοκιμάζει το σουτ το Χριστοδουλόπουλο στο λάθος και το 1-1. Ισοφάριση. Τζόλμα Κάμπος, ο Κρέσπο. Γίνονται και αρκετά λάθη. Τώρα ο Λεό Μάτος επιχειρεί το σουτ. Η μπάλα στην αγκαλιά του Ανέστη. Πέρασε από Χριστοδουλόπουλο και Ιωχανσόν. Επιμένει ο Μπίσεσβάρ που μπαίνει στην περιοχή. Θα κάνει και το σουτ. Η μπάλα out. Πολύ καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ στο 39. Από τον Σάκοφ για τον Λέοβατς. Αυτός πετάει την μπάλα κάθετα προς τον Πρίοιτς. Τσίμιροτ. Δοκιμάζει με το δεξί, ball out. Καλό σουτ από τον Γκόικο Τσίμιροτ. Θελεί ο Μπίσεσβάρ. Γύρισε και πάλι ο Πρίγιοβιτς, αλλά όχι απειλητικά για μια ακόμη φορά. Ο Μίνης φυρίζει παράλληλα, εκτελεί ο Μπίσεσβάρ. Γέμισμα από τον Λέοβατς, η κεφαλιά και το γκολ. Πέντρο Ενρίκε, 2-1 ο ΠΑΟΚ. Στο 81. Η αλλαγή, η χρυσή αλλαγή για τον Βλάντα Νίβιτς. Ο Ενρίχε πανηγυρίζει με το δικό του τρόπο. Ο Γλύκος από την άλλη πλευρά, ίσως ακόμη και τώρα να σκέφτεται το λάθος του πρώτου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ παίρνει και πάλι κεφάλι στο σκορ, αυτή τη φορά με την κεφαλιά του Πέντρου Ενρίχε. Απογοήτευση από την άλλη πλευρά για τους οπαδούς της ΑΕΚ, που σε αυτήν την στημένη φάση είδαν την ομάδα τους να δέχεται τον γκολ με την κεφαλιά του Ενρίκε. Εδώ είναι το γέμισμα. Είδαμε τον Γιώχανσον στην ευθεία, αλλά φαίνεται να είναι λίγο πιο μπροστά ο Πέντρο Ενρίκε, ποιος με αυτήν την κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Όπως είδαμε σε επανάληψη, σηκώνει και το χέρι ο Τιντάκ Βιλά. Φάνηκε να είναι λίγο πιο μπροστά ο Ενρίκε σε αντικανονική θέση. Αυτή η αντίδραση του Βλάντα Νίβιτς. Από τον Κάνιας ελέγχει ο Τσίμιροτ. Βγαίνει στην κόντρα τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Μπίσεσβάρ. Που έχει μπροστά του τον Τσιγκρίνσκι. Προσποιήσει στο σουτ είναι άστοχο. Με τον γκολ του Πέντρο Ενρίκε. Πάθεια του Πρίγιοβιτς, μπλοκάρει ο Ανέστης. Εσφυρίζει τη λήξη ο Κομίνης, ο ΠΑΟΚ θα επιστρέψει μετά από 14 χρόνια στην κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας στον τελικό με την ΑΕΚ. Το κάνει με τα γκολ του Μπίσεσβάρ και του Πέντρο Ενρίκε. Το δεύτερο